τρίτο μέρος της εκπομπής. Καλό μήνα να πω σε όσους συντονιστήκατε τώρα, αν και νομίζω είστε ελάχιστοι αυτοί, γιατί κάθε μέρα, και αυτό το βλέπω μέσα και από την ανταπόκριση που υπάρχει εδώ, καθ' όλη τη διάρκεια των διαλυμάτων, τι νομίζετε ότι κάνω εγώ. Βλέπω social media, mail κτλ. Διάφορους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε και πραγματικά η αγάπη σας είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Θέλω να έχετε ένα καλό, υγιή πάνω απ' όλα και ευλογημένο μήνα. Και πάντα να προσέχουμε. Να προσέχουμε. Και να εκτιμούμε βεβαίως την κάθε μέρα που μας ξημερώνει, να είμαστε ευγνώμονες. Γι' αυτό, γιατί για πολλούς το κομμάτι της υγείας δεν είναι δεδομένο. Είναι ζητούμενο. Τώρα, ήρθε η ώρα να καλησπερίσω εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μίκρας, τον κύριο Απόστολο Ζαφυρίου, και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είναι κοντά μου. Και ο ίδιος είναι πολύ δραστήριος, κάνει πάρα πολλές δράσεις και ως πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου, αλλά είναι και οι ίδιοι επαγγελματίες, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η καθημερινότητά τους είναι δύσκολη με τα όποια προβλήματα έχει και βρίσκεται εδώ μαζί μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο και το βήμα να αναλύσω και τα θέματα του συλλόγου μας, αλλά και να παρουσιάσω και την υποψηφιότητά μου στο επαγγελματικό επιμελητήριο και να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις χρειαστεί για να σας κατατοπίσω. Πολύ ωραία, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θέλω να ξεκινήσουμε από την ιδιότητα ως Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Μίκρας. Εγώ έχει τύχει να βρεθώ έτσι και σε πάρα πολλές δράσεις που κάνατε. Με τελευταία αυτή που θυμάμαι, τουλάχιστον εγώ που παρέστησα, ήταν με αφορμή κάποια τελευταία κρούσματα, φαινόμενα, έντονα φαινόμενα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζαφυρίου, ναι, διαρρήξεων εκεί, σε επαγγελματίες της περιοχής. Οι άνθρωποι φοβούνται πλέον και για την ίδια τους τη ζωή. Είδατε και προχθές το περιστατικό, χθες μάλλον, θα το δούμε και στην πορεία με τον Βασίλη τον Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, ένοπλη ληστεία σε Ψιλικατζίδικο στη Νεάπολη. Καθημερινά λοιπόν, με το που βάζετε το κλειδί στην πόρτα, λέτε τι θα μας συμβεί. Έτσι. Και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπείτε όλους τους επαγγελματίες, τους συναδέλφους σας και εκφράζετε και τα δική τους αγωνία και τη δική τους έτσι ενδεχομένως ανησυχία, αν μπορώ να πω. Τι γίνεται, έχουμε κάνει κάτι σε αυτό το κομμάτι? Καταρχάς, πείτε μου πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Το καλοκαίρι, με το που το συνδυάσαμε και με την αστυνομία, το τμήμα ασφαλείας που το συζητήσαμε επισταμένα και όπως ξέρετε, κάναμε και μια μεγάλη συγκέντρωση. Προσπαθήσαμε να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, να μας ενημερώσουν οι αστυνομικοί το τι πρέπει να προσέξουμε, το πώς μπορούμε να προσκομίσουμε στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών. Κοιτάξτε, γενικότερα η εγκληματικότητα είναι καθημερινό φαινόμενο. Η εγκληματικότητα μαστίζει όλες τις περιοχές επειδή υπάρχει χαμηλή αστυνόμευση. Σκεφτείτε ότι στη Θέρμη, σε έναν Δήμο ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση της Βορείου Ελλάδας, υπάρχει μόνο ένα τμήμα ασφαλείας στα Βασιλικά. Το οποίο περιπολικό, αν το καλέσουμε, θα κάνει 20 λεπτά να έρθει στον τόπο δράσης. Και χιλιομετρικές αποστάσεις, ναι, κτλ. Δεν υπάρχει. Οπότε, από ό,τι γνωρίζω κιόλας, κάνουν και κόλπο ότι καλούν ψευδώς ότι υπάρχει ένα κρούσμα στην αντίθετη ακριβώς περιοχή, ώστε να το πάνε ακόμα μακρύτερα. Να προσανατολίσει, μπράβο, δηλαδή. Και μετά πάνε και χτυπάνε εκεί που θέλουν να χτυπήσουν. Το ζήτημα είναι ότι το καλοκαίρι, μέσα σε 2 μήνες, okay, μέσα στα 10, περίπου 11 χρόνια που είμαι εγώ επαγγελματίας που διατηρώ κατάστημα στον Τρίγλαφο Θεσσαλονίκης, έχει 1 με 2 περίπου διαρρήξεις το χρόνο στα μαγαζιά μας. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, μέσα σε 2 μήνες, είχαμε 20 περιστατικά στα 3-4 χωριά που είναι η Μίκρα, όταν λέμε για να καταλάβει και ο κόσμος, ναι, εξηγήστε το, τι είναι η Μίκρα. Είναι ο πρώην καλλικρατικός Δήμος Μίκρας που αποτελείται από τις 4 κοινότητες, οι 2 αρκετά μεγάλες, Τρίλοφος Πλαγιάρη, Καρδία και Κάτω Σχολάρη, οι οποίες τώρα έχουν απορροφηθεί από το Δήμο Θέρμης. Εμείς απλά αναφερόμαστε σαν Δημοτική Ενότητα Μίκρας, δηλαδή ο πρώην Δήμος. Και έχουμε το δικό μας εμπορικό σύλλογο, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και τα μέλη δεν είναι λίγα. Δηλαδή, πόσο μέσα, είναι μέσα σε 4 χρόνια, περίπου 3,5 χρόνια που λειτουργούμε το σύλλογο, έχουμε φτάσει γύρω στα 230 μέλη. Δηλαδή, φτάνουμε, ας πούμε, περίπου αντίστοιχα μέλη που έχει ο εμπορικός σύλλογος Κατερίνης, Κιλκής και διάφοροι. Από τους μεγάλους δηλαδή, μπράβο, εμπορικούς συλλόγους. Ναι. Αυτό έγινε και με δουλειά, βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πας πόρτα-πόρτα, να πείσεις τον επαγγελματία ότι τον συμφέρει, ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει σε αυτό το σύλλογο, σε μια συλλογικότητα, σε μια ενότητα. Να τον κινητοποιήσεις και να τον ενεργοποιήσεις. Ναι. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, εγώ έτσι πως σας ξέρω και πως σας βλέπω να κινείστε και να φέρεστε, πραγματικά όλα όσα κάνετε είναι προς όφελος
των εμπόρων εκεί, της ευρύτερης περιοχής, πιάνεται και πολλές περιοχές κτλ. Και πρέπει επιτέλους οι επαγγελματίες να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι ενεργά μέλη σε συλλόγους, είτε είναι εμπορικό σύλλογος, είτε είναι επιμελητήρια, είτε είναι ενώσει, σωματεία κτλ. Γιατί μόνο καλό κάνουν οι ισχύς αντιενώσει. Έτσι ακριβώς. Και... η αλήθεια είναι ότι δεν το, ούτε εγώ πριν ασχοληθώ με το σύλλογο δεν γνώριζα πώς λειτουργεί κάτι τέτοιο, δεν γνώριζα πολλά για το επιμελητήριο, δεν γνώριζα πολλά για το πώς μπορούμε εμείς να βοηθηθούμε από κάτι τέτοιους φορείς. Οπότε επειδή έχω πλέον και εκτιμένη αυτή τη γνώση και επειδή θέλω να την μεταδώσω όσο γίνεται και στους υπόλοιπους, αυτό γίνεται, ξέρετε, μόνο κατηδίαν. Δηλαδή, με καλές οι ανακοινώσεις, καλά τα Facebook, καλά τα email, αλλά η γλώσσα, ας πούμε, και η γλώσσα του σώματος και η γλώσσα του πώς θα το μεταδώσεις, γίνεται μόνο αυτοπροσώπως. Οπότε προσπαθώ κάθε ένα, θέλω να γνωρίζω καταρχάς όλα τα μέλη του συλλόγου μου αυτοπροσώπως. Να τους ξέρω με το μικρό, η Μαρία, ο Τάκης, ο Νίκος. Θέλω να πηγαίνω, να τους γνωρίζω, να τους μεταφέρω και να τους εξηγώ αυτά ακριβώς που κάνει ο σύλλογος, πώς μπορεί να τους βοηθήσει ο σύλλογος, πού θα χρειαστεί να προστρέξουν αυτοί στο σύλλογο και γενικότερα ποια προβλήματα μπορούμε να επιλύσουμε ή και γενικότερα και κάποια που δεν μπορούμε να επιλύσουμε, να είμαστε αποδέκτες αυτών των προβλημάτων και να τα μεταφέρουμε σε υπερκείμενους οργανισμούς που καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη δύναμη να τα αναλάβουμε. Κύριε Ζαφυρί, όμως για να ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα με την ασφάλεια εκεί και τις διαρρήξεις, τι δράση κάνατε, σε τι ενέργειες θα προβείτε από εδώ και πέρα προκειμένου να μειωθεί αυτή η αυξητική τάση που υπήρχε πολύ έντονα μέσα στο καλοκαίρι? Αυτή η τάση, δόξα τω Θεώ, μειώθηκε βέβαια. Αυτά που κάναμε ήταν πρώτον να μαζέψουμε όλους τους επαγγελματίες για να τους ενημερώσει και η αστυνομία και εμείς το πώς μπορούν να. Καλά, προφανώς πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα τους ιδιωτικά, έτσι. Δηλαδή πρέπει όλοι να έχουν τουλάχιστον ένα συναγερμό, μια κάμερα ασφαλείας, κάτι που να μπορούν να αποτρέψουν τον ενδεχόμενο κλέφτη. Αυτονόητο. Πολλοί όμως ακόμα δεν το έχουν κάνει. Μικροκαταστήματα, λέτε. Ναι. Πρέπει να το κάνουν όμως, γιατί ας πούμε κοιτάνε και ποια μαγαζιά δεν έχουν συναγερμό. Κοιτάνε, ας πούμε, κατά κόρον, έχω παρατηρήσει ότι τα περισσότερα κρούσματα ήταν σε μαγαζιά με τζαμαρίες, τα οποία τα ενώνει, ας πούμε, τα δύο μεγάλα χοντρά τζάμια, μία κλειδαριά, αν έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, σε τέτοιου τύπου. Βάζουν κόντρα ένα λωστό κάτι και το σπάνε ανοίγουν και μπαίνουν μέσα. Πολύ εύκολα, λέτε. Ναι, αυτά. Δηλαδή μαγαζιά τα οποία έχουν story ή που έχουν κάποιο τρόπο που τα προστατεύει και θα τους ταλαιπωρήσει περισσότερο, γιατί και αυτοί μετράνε με τα δευτερόλεπτα. Βέβαια, παίζουν με το χρόνο. Θα το αποφύγουν. Οπότε πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται δυσμενές το περιβάλλον για αυτούς. Εκτός αυτού όμως θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε σαν σύλλογος. Πήραμε κάποιες προσφορές από security για να κάνουμε μια μαζική προσφορά. Ναι. Ακόμα αυτό θέλει χρόνο να οριμάσει. Επίκειται να ξανακάνουμε μια κρούση στην αστυνομία. Βέβαια η ίδια η αστυνομία γνωρίζει. Βέβαια θα σας πω κιόλας πώς πρέπει να γνωρίζει. Και έχει στείλει έξτρα, γιατί οι δυνάμεις της αστυνομίας είναι περιορισμένες. Είναι συγκεκριμένες, είναι αυτές για όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Οπότε μόνιμη δύναμη φύλαξης έξτρα για εμάς δεν μπορεί να δώσει, γιατί θα τη στερήσει από αλλού. Αλλά για αυτό το διάστημα που ήταν η αύξηση των κλοπών, έκανε κάποια πράγματα, στείλανε και δυνάμεις όπια, στείλανε και περισσότερες περιπολίες, κάπως βοηθήθηκε η κατάσταση. Αλλά η αστυνομία, για να γνωρίζει ότι είναι αυτή η κατάσταση, εκτός από εμάς, σαν σύλλογος που πρέπει να τους ενημερώσουμε, έχω πει σε κάθε επαγγελματία, όταν γίνεται κάποιο κρούσμα, κάποια διάρρηξη, κάποια κλοπή, θα πρέπει ο ίδιος να πηγαίνει αυτοπροσώπως, να κάνει τη μήνυση, να καλεί μετά τη σήμανση. Μερικοί το θεωρούν τράβηγμα, μερικοί το θεωρούν τζάμπα, δουλειά κτλ. Ή ότι δεν θα βγει άκρη. Ναι, αλλά γεγονός που δεν έχει συμβάν τέτοιο, που δεν έχει καταγεγραφεί, δεν θεωρείται συμβάν. Ακριβώς. Οπότε η αστυνομία δεν θα είναι ενήμερη για να στείλει παραπάνω ενισχύσεις. Η αλήθεια είναι, κύριε Ζαφυρίου, ότι παρατηρείται, ας πούμε, τώρα την περίοδο αυτή μια αυξημένη εγκληματικότητα. Τα λέγαμε και χθες με τον Βασίλη τον Παναγιωτή, θα τα δούμε και στην πορεία. Στη Τούμπα, στην περιοχή της Τούμπας. Νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι βάζουν στόχους περιοχές. Πιθανόν. Μην ξεχνάτε ότι αυτά είναι και σε συνεννόηση πολύ. Λειτουργούν δηλαδή ως πύρες, ομάδες. Δεν είναι. Ξυπνάει ένας ένα πρωί και λέει: δεν έχω τι να κάνω, να πάω να ανοίξω ένα μαγαζί. Οπότε και παρακολουθούν νωρίτερα, κάνουν δηλαδή μια αυτοψία της κάθε περιοχής. Παρατηρούν και τους ανθρώπους ενδεχομένως, τους εμπόρους. Βλέπουν ηλικίες, βλέπουν ώρες που ανοίγει, κλείνει ένα κατάστημα. Βλέπουν την κίνηση μέσα σε ένα κατάστημα. Και φυσικά και τα ταμεία. Γιατί όχι? Γιατί όλοι έχουν
Γιατί χτυπάνε για οικονομικόφιλους, έτσι δεν είναι. Χτυπήσανε πάει τώρα τα μαγαζιά δηλαδή... που μπήκανε. Ναι. Να πω τώρα ότι χτυπήσανε ανθοπολείο δύο φορές και κλέψανε 80 τριαντάφυλλα και το ασημί χαρτί περιτυλίγματος. Τι λέτε τώρα. Να πω ότι μπήκανε και χτυπήσανε. Α, έχουμε και τέτοια κρούσματα. Μικρό. Τέτοια, πώς να το πω. Δηλαδή σε κομμωτήριο, πήρανε ας πούμε 20 ευρώ από το ταμείο το σισουάρ και κάποια προϊόντα περιποίησης. Δηλαδή δεν μπορείς να το φιλτράρεις τελικά τι ακριβώς ζητάνε. Βέβαια πάντα. Το πρώτο πράγμα που χτυπάνε είναι το ταμείο. Έτσι, αν βρουν ταμείο 10, 20, 30, 50 ευρώ, μπορεί και 100 σε κάποιες περιπτώσεις, που αφήνουν μέσα για να έχουν ταμείο κίνησης σε ψηλά. Εγώ αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο, κύριε Ζαφυρίου, να αφήσει ένας συνάδελφος το ταμείο μέσα, ένας ιδιοκτήτης εμπορικού καταστήματος. Κοιτάξτε, επειδή ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην είναι ο ίδιος, την άλλη μέρα να ανοίξει το προσωπικό να έχει τα ψηλά για τα ρέστα, ας πούμε, είναι ένα μικρό ποσό. Ωραία, αυτό. Ωραία, ας τα πάρει μαζί του και στα βάλει ναι, την άλλη μέρα. Κάποιοι συνάδελφοι επίσης όμως το σκέφτονται ανάποδα. Ότι αν μπει τουλάχιστον να βρει κάτι στο ταμείο για να μην κάνει μεγαλύτερη ζημιά, να πάρει κάτι και να φύγει. Όχι, να τα αφήσουν ανοιχτό. Αλλά να έτσι τους γλυκένεις. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτήν την πρακτική. Το ταμείο, ειδικά τα ταμεία που είναι δίπλα σε βιτρίνες. Να το αφήσεις ανοιχτό, να δει ο άλλος ότι δεν υπάρχει τίποτε, γιατί είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Με αυτόν τον τρόπο όμως τους εξαγριώνεις. Έτσι θεωρούν τουλάχιστον οι συνάδελφοί μου. Δηλαδή θεωρούν ότι αν μπουν μέσα και δεν βρουν τίποτα στο ταμείο, μετά θα προσπαθήσουν να σου κάνουν ζημιά μέχρι να βρουν κάτι αξίας για να αξίζει τον κόπο ο κίνδυνος στον οποίο μπήκανε. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε σε αυτό το κομμάτι. Τρέμει το φιλοκάρδι σας νομίζω κάθε φορά. Συνεχώς εγώ πιστεύω ότι και πιέζω ότι πρέπει να μπει ακόμα ένα τμήμα αστυνομικό στην περιοχή. Ναι. Να υπάρξει κάποια έξτρα δύναμη της αστυνομίας, γιατί όσο και να είναι αποτρεπτικό. Αλλά δεν μπορεί, γιατί εγώ από την κάμερα βλέπω ας πούμε τη νύχτα που μου στέλνει ειδοποίηση την κίνηση, βλέπω ότι μία ή δύο φορές τη νύχτα παίρνει ένα περιπολικό από την πλάδια Τριλόφ. Αυτό εδώ όμως το περιπολικό μπορεί, μετά θα πάει... Άλλες, ακριβώς, έχει άλλες περιοχές μετά να καλύψει. Δεν μπορεί να αφιερώσει 10 ώρες σε μία περιοχή. Είναι εντάξει, το θέμα της αστυνόμευσης, το έχουμε πει πάμε πολλές φορές φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε έναν αστυνομικό έξω από κάθε γειτονιά, έξω από κάθε σπίτι. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν γίνεται, γι' αυτό πρέπει να παίρνουμε και εμείς οι ίδιοι τα μέτρα μας. Και αν παρατηρήσουμε κάποια ύποπτη κίνηση, δεν διστάζουμε να πάμε στην αστυνομία, γιατί ό,τι καλύτερο. Πάμε, λέμε, είδαμε έναν ύποπτο. Κάνουμε μια περιγραφή κτλ. Τι πάει να πει ότι θα πρέπει να δώσω κατάθεση κτλ. Ποιο το δικό σας το καλό είναι. Γιατί πολλές φορές οι επίδοξοι ληστές, διαρρήκτες, δεν ξέρω κι εγώ πώς να τους χαρακτηρίσουμε, μπορεί να αποβούν επικίνδυνοι και μοιραίοι. Και για τη ζωή σας και για πολλά. Και ποτέ δεν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας. Γιατί πολλές φορές ακούω συναδέλφους σας να λένε: άμα μπει κανένας, εγώ τον έφαγα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Πολλοί το σκέφτονται, η αλήθεια είναι. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις εσύ, ούτε πώς θα αντιδράσει ο κλέφτης. Και γενικότερα πάντα λέμε, αν γίνει κάτι, με το αυτοκίνητο από μακριά θα παρακολουθείς τι γίνεται μέχρι να έρθει η αστυνομία. Δεν θα πλησιάσεις, δεν θα εμπλακείς, γιατί εκεί και ο άλλος μπορεί να λειτουργήσει σαν πληγωμένο ζώο, που θα προσπαθήσει να γλιτώσει, οπότε να σου κάνει κακό. Μα είδατε χθες στη Νεάπολη, το παρακολουθήσατε φαντάζομαι, που κυνηγούσαν να πιάσουν το δράστη, ο οποίος πυροβολούσε στον αέρα και τραυμάτισε κιόλας την άνθρωπό μας. Ακριβώς, ίδιο, αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι... Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Έτσι, τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που απασχολούν και την περιοχή. Το top στην ατζέντα των εμπόρων, τι είναι? Είναι το ασφαλιστικό, είναι το φορολογικό, είναι τα οικονομικά, είναι τα κόστη πλέον που έχουν γίνει υπέρογκα. Υπέρογκα. Ναι. Κύριε Ζαφυρίου, ειδικά για αυτούς που δεν έχουν ιδιόκτητα καταστήματα, για αυτούς που νοικιάζουν, πώς θα βγάζουν πέρα? Κοιτάξτε, η αγορά έχει αντιμετωπίσει απανωτά τα τελευταία 15 χρόνια συνεχόμενες κρίσεις. Δηλαδή είναι εκτός από τις κρίσεις των μνημονίων, της χρεοκοπίας κτλ. Μετά πέσαμε στην κρίση την υγειονομική, μετά την ενεργειακή, μετά της ακρίβειας, τώρα η ενεργειακή πάει και έρχεται, πάλι πάει να ανέβει το κόστος της ενέργειας. Δηλαδή είναι συνεχόμενα χαστούκια που τρώει κάποιος έμπορος, ειδικά κάποιος που είναι αυταπασχολούμενος ή μικροκαταστηματάρχης, που εκτός το ότι ουσιαστικά, κοιτάξτε τι γίνεται, ωραία, πες ότι ανεβαίνουν όλα τα κόστη. Αν ανέβαινε παράλληλα και ο τζίρος, θα μπορούσαμε να τα επεξέλθουμε από εκεί. Αλλά ανεβαίνοντας τα κόστη, δεν ανεβαίνουν μόνο για μας, ανεβαίνουν και για τους πελάτες μας.
Οπότε το ελάχιστο διαθέσιμο εισόδημα που είναι προς ξόδεμα στα μαγαζιά μας, στην αγορά γενικότερα, μειώνεται. Οπότε έχουμε μειωμένα έσοδα και αυξανόμενα έξοδα. Και κάποια στιγμή το ισοζύγιο αντιστρέφεται και δεν ξέρεις από πού να τα βγάλεις πέρα. Αυτό το πράγμα είναι καθημερινό, είναι συνεχόμενο. Θα ήθελα να μιλήσω κιόλας για το περσινό φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ατυχές. Είναι ο θάνατος του εμποράκου, όπως το περιγράφουν και μερικοί γλαφυρά. Δηλαδή, δεν γίνεται να θεωρείς ότι το κάθε μικρό μαγαζί αποκρύπτει κάποια έσοδα, οτιδήποτε, και με αυτόν τον τρόπο ζημιώνει, να το πω έτσι, το κράτος. Γιατί το κράτος το ίδιο πρέπει να κοιτάξει καλύτερα πρώτα τους μεγάλους, από εκεί που χάνει τα πολλά, και μετά από ένα μικρό καταστηματάκι, το οποίο μπορεί να του διαφύγει, να κόψει μια απόδειξη, μπορεί να κατά λάθος οτιδήποτε, αλλά γενικότερα προσπαθεί, επειδή ακριβώς είναι ισόγειο κατάστημα, ανοιχτό στον κόσμο κτλ., είναι ανοιχτό προς έλεγχο και είναι πολύ προσεκτικός ο κάθε συνάδελφος στο τι κάνει ακριβώς με αυτά τα πράγματα. Καλά, κατά λάθος να μην κόψει απόδειξη δεν γίνονται αυτά. Κατά λάθος να μην κόψει απόδειξη. Τέλος πάντων, λέω ότι δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν γίνεται π.χ. κάποιον να τον φορολογούν με τεκμήριο ότι μας τα απέκρυψες, δεν έχουμε το μηχανισμό εμείς να ελέγξουμε αν τελικά γίνεται φοροδιαφυγή ή όχι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, γιατί σε βάζουμε ένα τεκμήριο και σε φορολογούμε για 12, 13, 14. Αυτά όσα χιλιάρικα, κύριε, ναι. Ζαφυρίου, κύριε Πρόεδρε, είναι και ζητήματα τα οποία τα βλέπει και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Είστε υπό τη σκέπη του επιμελητηρίου. Μάλιστα, έρχονται και εκλογές και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θέτεται τον εαυτό σας στην κρίση των συναδέλφων σας. Είναι τόπα θέματα στην ατζέντα όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Και δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε, υπάρχει ενδιαφέρον? Εσείς είστε γενικότερα ένας ενεργός πολίτης. Υπάρχει ενδιαφέρον από συναδέλφους σας να ασχοληθούν με αυτές τις εκλογές? Και προσπαθούμε να στείλετε και ένα μήνυμα πόσο σημαντικό τελικά είναι να βρισκόμαστε υπό την σκέπη ενός επιμελητηρίου. Και εγώ ανήκω σε μία ένωση, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Τράκης. Ωραία. Κάτι, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, έχω κάπου να απευθυνθώ, έχω έναν φορέα να με εκφράζει και να θέτω τα ζητήματα που με απασχολούν. Κοιτάξτε, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο συγκεκριμένα το γνωρίζαμε όλοι ως κάπου που πρέπει να πληρώσουμε μια συνδρομή. Τα τελευταία χρόνια όμως και με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων από το Επιμελητήριο, όπως είναι ο Κλεόβολος, ο Θεοτόκης, που είμαι υποψήφιος με το συνδυασμό του και θεωρώ ότι θα πάμε πολύ καλά, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος δραστήριος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος αγωνιστής που θέλει να βοηθήσει τους εμπορικούς συλλόγους, θέλει να βοηθήσει όλους τους επαγγελματίες. Και μας έμαθε, είχαμε φιλοξενήσει μας και έμαθε τις πέντε πράγματα, μας βοήθησε στο να ξέρουμε πώς να διεκδικούμε και πράγματα. Εκτός αυτού όμως, ούτως ή άλλως, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, εκτός από το θεσμικό του ρόλο, μας έχει βοηθήσει και ουσιαστικά σε δράσεις που κάναμε, σε κάποιες γιορτές, να το πω έτσι, των επαγγελματιών, τις λεγόμενες λευκές νύχτες, τις οποίες εμείς τις λέμε κάπως αλλιώς, νύχτα των αστεριών. Είναι λίγο πιο όμορφο. Τι ωραία τίτλο δίνετε κι εσείς. Μας έχει βοηθήσει και χρηματικά και οικονομικά και με οποιοδήποτε τρόπο συμβουλευτικά, και συνεχώς όποτε και να ζητήσαμε κάτι από το επιμελητήριο δεν μας αρνήθηκε ποτέ κάτι. Ήταν πάντα δίπλα μας, είναι πάντα δίπλα μας, και θεωρώ ότι επειδή είδα ένα όμορφο πράγμα, μία θετική άβρα από αυτό το θεσμό, θεώρησα ότι θα μπορούσα και εγώ να συμβάλλω στο να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, συμμετέχοντας στην καινούργια διοίκηση. Και κάνει και πολλές δράσεις και η επόμενη μέρα θα έχει και πολλές προκλήσεις ενδεχομένως. Τα δεδομένα, κύριε Ζαφυρίου, καλώς ή κακώς αλλάζουν συνεχώς και οι άνθρωποι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Πόσο μάλλον εσείς που εκπροσωπείτε συναδέλφους σας, είστε, ανήκετε στους φορείς και οφείλετε κι εσείς να πηγαίνετε με τις εξελίξεις. Και πολλές φορές να προλαβαίνετε και πράγματα. Μην ακολουθείτε δηλαδή τις εξελίξεις. Ναι. Εγώ θέλω να σε ευχηθώ και καλή επιτυχία επί της ευκαιρίας. Δυστυχώς δεν έχουμε καλά άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Θέλω να τα λέμε συχνά. Η Βεργίνα Τηλεόραση είναι ανοιχτή σε κάθε επαγγελματία που θέλει να εκφράσει την άποψή του, τα προβλήματά του, γιατί ζούμε όλοι μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει πολλά θέματα, πολλά ζητήματα. Και εμείς είμαστε εδώ ως εκπρόσωποι δική σας της κοινωνίας και όπου μπορούμε να παρέμβουμε, πιστέψτε με, παρεμβαίνουμε. Γι' αυτό άλλωστε φιλοξενούμε και ανθρώπους που αποφασίζουν και σε επίπεδο υπουργών. Γιατί νομίζετε κάνω εγώ την επικοινωνία
γιατί θέτω τα ζητήματα που ακούω από τον κάθε φορέα εδώ που φιλοξενείται και εκφράζει την άποψή του, τα θέτω εκεί. Εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις και νομίζω και εσείς κύριε Ζαφυρίου κάνετε και πολλές επισκέψεις και στην Αθήνα και είστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με άλλους φορείς για να προωθήσετε συνεχώς ζητήματα. Και με την Ομοσπονδία που η Ομοσπονδία βέβαια πλέον έχει μία νέα πρόεδρο δραστήρια, τη Φανή την Πλιούμη, βέβαια, και θα κατεβούμε εκλογές και στην Ομοσπονδία να βγάλουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ. Θέλει παρέμβαση, θέλει διεκδίκηση για να υπάρχει και συνεχώς πρέπει να πιέζεις, γιατί θα πιέσουν άλλοι και θα πάρουν κάτι άλλο. Έτσι πάει. Πρέπει να πάρεις και εσύ λίγο την προσοχή τους για να ικανοποιήσεις τα δίκαια αιτήματά σου. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ και φανήκατε και πολύ χρήσιμο σε πολλούς συναδέλφους σας. Τώρα, εμείς περνάμε σε διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει ένα ακόμη μέρος. Ήδη περιμένει ο συνάδελφος, ο καλός δημοσιογράφος, ο Βασίλης ο Παναγιωτίδης, να πούμε θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Και θα συνδεθούμε με μία ακόμη αξιόλογη συνάδελφο, την Κόρινα Τιζόλα από το Χαλκιδική Focus. Θα δούμε ένα περιστατικό εκεί, το ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Θανάτωση ενός σκύλου, ενός άτυχου τετράποδου. Διερευνάται υπόθεση από το αστυνομικό τμήμα Μουδανίου. Να δούμε τι γίνεται εκεί.